Καλημέρα, κουκλάκι. Καλημέρα, Σλεύρο. Πώς είστε, είστε καλά? Δεν υπάρχει. Είστε καλά. Ο καλύτερό μου, το ξέρεις. Είναι αυτές οι συνταγές τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, που το λέμε και το ξαναλέμε. Θέλουμε ωραίες συνταγές, ελαφριές, οι οποίες μπορούν να είναι και στο σπίτι οι αγαπημένοι μας, αλλά και στο δρόμο. Να έχουμε ένα γρήγορο σνάκι, ένα πεντανόστιμο σνάκι. Και αυτό σήμερα θα κάνουμε τραγανά πιτάκια με τις νέες πρωτεϊνικές τορτίγες Καραμολέγκος. Με γέμιση από τον σαλάτα, το λέω και λυμπίζομαι. Δεν θα κάνεις. Είναι φανταστικό. Φανταστική. Είναι ελαφρύ, είναι πεντανόστιμο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέσα λαχανικά. Έτσι μας τιμάει η Λιλή πάντα. Να ξεκινήσουμε να το κάνουμε, γιατί πραγματικά θέλω να το κάνετε όλοι. Μία φορά θα το δοκιμάσετε και πραγματικά σας μιλάω. Όταν έχετε ελεύθερο χρόνο, θα ετοιμάζετε 10, 15, 20, 25. Θα τα έχετε στο ψυγείο σας και θα τα παίρνετε πάντα μαζί σας. Πάμε. Λοιπόν, πρώτο βήμα είναι να ετοιμάσουμε πολύ γρήγορα την τονοσαλάτα μας, η οποία είναι πάρα πολύ απλή και πεντανόστιμη. Έχω πάρει δύο τόνους σε κονσερβίτσες, με λαδάκι ιδανικά και με νερό θα μας λειτουργήσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά εμένα με το λάδι μου αρέσει περισσότερο, συντηρείται πιο ωραίο τόνος μου. Το έχω σουρώσει και το έχω βάλει σε ένα μεγάλο μπολ. Τώρα, μέσα εδώ θα μπουν όλα τα υπόλοιπα υλικά που σας γράφω για τη συνταγή μας, εντάξει. Είναι πάρα πολλά απλά τα πράγματα, απλά θα ψιλοκόψω τα λαχανικά και θα τα ανακατέψω μαζί με τον τόνο. Λοιπόν, πρώτο βήμα είναι, θα πάω να πάρω το ξύσμα μου από το λεμονάκι μου, εδώ. Θα πάρω και το χυμό, θέλουμε οξύτητα σε δύο συνταγές. Θα συνδυαστεί και θα δώσει σώμα η μαγιονέζα μας. Έχω βάλει μαγιονέζα light, γιατί όπως είπα είναι ωραίο υγιεινό snack. Άρα δεν θέλουμε να το ποτίσουμε πάρα πολλά λιπαρά, δεν είναι αναγκαίο καν. Άρα, παίρνω το ξύσμα μου εδώ πέρα να βγάλει ωραία αρώματα το λεμονάκι μου. Με πάρω. Φυσικά να πάρεις. Και να το κάνεις και να το βουτήξεις και στο τυπάκι μας. Άρα, με ένα κουταλάκι θα το βουτάω μπουκίτσα. Να κάνεις ό,τι εσύ επιθυμείς. Λοιπόν, χυμό από λεμονάκι, εδώ. Θέλουμε την οξύτητα όπως είπαμε. Μαζί με τα λαχανικά θα έρθει και θα ισορροπήσει τέλεια η γεύση μας. Άρα, χυμό λεμόνι, μαζί με το ξύσμα στον τόνο μου. Αυτοί είμαστε. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάει από το πίσω. Τίποτα, τα αφήνω αυτό εδώ. Λοιπόν, πάει αυτό εδώ. Πιπεριά φλωρίνης, έχω βάλει μία ψημένη, ωραία, θα μας δώσει μια ωραία ελαφριά οξύτητα και την ωραία καμνιστή της γεύση. Όπως έχουμε ξαναπεί, μπορείτε να την βάλετε και ομοί αν θέλετε, μπορείτε να την ψήσετε και εσείς οι ίδιοι στο φούρνο για ένα μισά ωράκι. Πάει μέσα και η πιπεριά μου, εδώ. Οπ, τέλεια. Τώρα, επόμενο βήμα. Τα λαχανικά που σας βάζω είναι η βάση μας για να έχουμε μια ωραία γευστική τονοσαλάτα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να την εμπλουτίσετε εσείς όπως εσείς σας αρέσει και επιθυμείτε. Άρα, πάμε να συνεχίσουμε. Κάνεις σερβιρίσματα τώρα, ε. Είσαι τέτοια. Καλά κάνεις. Χρειάζεται αγάπη. Το διάζει να πάρεις χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γαντάκια. Και πάει μέσα τώρα η μαγιονέζα μου. Δεν το έχουμε σήμερα, είναι τα small. Με έχει κάνει τέτοιο. Δεν παίρνεις εσύ small. Μα αυτό σου λέω. Έχουν νούμερα τα γάντια. Πώς δεν έχουν νούμερα τα γάντια. Λοιπόν, μέσα η μαγιονέζα μου. Θα μας δώσει το σώμα για να μπορέσει να μπει μέσα στα πιτάκια μας. Εδώ. Οπ. Τέλεια. Ένα ποίημα. Δεν είναι. Ξέρω κρεμμυδάκι. Τέλειο. Ψιλοκομμένο και αυτό. Δεν πρέπει να φάω τουλάχιστον 5 να θεωρηθεί έτσι. Πόσα θα φας? Όταν είναι ωραίο μεσημεριανό, 5-6. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να τα φας, γιατί εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα από τους δύο νέους κωδικούς της εταιρείας Καραμολέγκο που είναι με ντομάτα και πρωτεΐνη. Θα χρησιμοποιήσουμε με την πρωτεΐνη, που είναι ιδανική για εσύ που ξέρω ότι προσέχεις τη διατροφή σου, που έχει και έξτρα πρωτεΐνη, είναι ωραίο, γευστικό, ελαφρύ και πάνω απ' όλα υγιεινό σνακ που μπορεί να το πάρεις παντού μαζί σου. Είναι πλούσιες σε θετικές ίνες οι τορτίγες μας που είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι θετικές ίνες για τη διατροφή μας. Άρα νομίζω ότι φάει όσο θες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εγώ στη μελίτα δεν αφού, να ξέρεις. Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι. Διάφορα μέσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι που να μην έχει τορτίγια για να κάνει έτσι ένα ωραίο γρήγορο σνακ. Είτε για να φάει στο σπίτι, όπως είπα πριν, είτε να το πάρει μαζί του στη δουλειά, στο σχολείο, τα παιδάκια, το οτιδήποτε. Έχει πάρα πολλές χρήσεις. Να σε προτιμάζω. Για πες. Το σαλάτα θα μου πεις. Πέφτει το κομμωτήριο με μέλι.